Στην Πάρνηθα, σε υψόμετρο 1050 μέτρων, βρίσκεται το σαλέ, ορειβατικό καταφύγιο, η ορεινή κατοικία του Απριλιανού Γεώργιου Παπαδόπουλου, η οποία τώρα είναι εγκατελειμμένη βορρά στη φθορά του χρόνου. Αν και δεν φαίνεται ακόμη το κτίσμα, εδώ είναι είσοδος, υπήρχε πόρτα ελέγχου θεωρητικά και κάποιος μαντράχαλος θα έλεγχε αυτούς που θα θέλανε να προσεκίσουν. Ερείπιο, ερήμωσε, όπως όλα τα πράγματα όταν δεν είναι κάποιος από πάνω να τα φροντίζει, ερημώνουν. Έτσι είναι και οι ανθρώπινες σχέσεις. Αν δεν τις ποτίζεις, μαραίνονται. Πω, με πιάσε η ποιητική μου διάθεση λόγω του υψομέτρου. Αρχίζει το μυαλό να μην λειτουργεί λογικά και έχω αρχίσει να λέω ρομαντικές ανθολογίες. Λίγα πλάνα από το κτίριο. Έχουνε γίνει κάποια συνθήματα. Εδώ υπήρξε η βίλα του Χουντικού ήρωα, έχει γράψει από κάτω κάποιος άλλος. Εκεί πάλι αντιφασίστες, αναρχικοί, ορειβάτες. Το άλφα του λαμπράκι, το σύμβολο της αναρχίας και το σύμβολο του ανθρώπου. Το άλφα συμβολίζει τον άνθρωπο. Εδώ είναι η μεγάλη σκάλα. Το έλεγε η μοίρα μου, μεγάλη σκάλα θα διαβώ. Νάτι, δεν είναι η σκάλα του Μιλάνου. Είναι η τσιμεντένια σκάλα της βίλας του Γεώργιου Παπαδόπουλου στην Πάρνηθα. Πόσα σκαλιά είναι? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Τώρα θα κάνω τους συνειρμούς από το τεράστιο και τεκμηριωμένο πάνσοφο βιβλίο της Παπαρολογίας, όπου το 12 συμβολίζει τους 12 Αποστόλους, τους 12 μήνες και το αγγλοσαξονικό σύστημα μέτρησης που βασίζεται στο 12 και στο δεκαδικό που έχουμε εμείς και όλα. Πω, τα 12 τώρα το κλείνω το στόμα μου για να αρχίσω να λέω παπαριές. Μπαίνω μέσα στο χώρο να δούμε τι υπάρχει ή τι έχει απομείνει από αυτό που υπήρχε. Κάτω έπρεπε να υπήρχαν ξύλινα πατώματα, γιατί βλέπω ξύλινη υποστήριξη. Το μπάνιο έχει πλακάκι κόκκινο. Εδώ είναι σαν σαλόνι. Πιο μεγάλος χώρος, 8x3 περίπου. Τεράστιο φωτεινό παράθυρο με θέα το σαρονικό. Είμαι στον ισόγειο χώρο και βλέπω ότι τα πρεβάζια από τα παράθυρα είχαν μάρμαρο, μαύρο, καρναζέικο, από ό,τι βλέπω, ή από την Καβάλα είναι. Από ό,τι λέγανε, η βίλα κόστισε το εξωφρενικό για την εποχή ποσό των 100 εκατομμυρίων δραχμών. Εδώ ήρθε ο εγγονός του Άλμπερτ Άινστάιν και έγραψε «Κάτω ο φασισμός των...» Τι λέει ρε πούστη? Κάτι λέει, τέλος πάντων. Εντάξει, ο καθένας. Έτσι είναι το αρχαίο ρητό της δριός πεσούσης, πας ανήρ ξυλεύεται. Το θέμα είναι να τα έλεγες για να είσαι πραγματικός αντιστασιακός όταν έβραζε το καζάνι. Δεν έχει νόημα δηλαδή το να έρχεσαι 60 χρόνια μετά και να γράφεις και να λες οτιδήποτε. Τώρα είναι αργά. Στο ίδιο δωμάτιο, εδώ που λέει κάτω ο φασισμός, ήρθε τώρα όχι ο εγγονός του Αϊνστάιν, αλλά ήρθε ο εγγονός του Χίτλερ και γράφει «Μάρξ γαμιέται». Το είπε και ο Παπακοσταντίνου στο τραγούδι του. Ο Κάρλο Γιώχανς, ο Γιώχαν και ο Φρανς σε φάμπρικα δούλευαν φτιάχνοντας τάγκς και αφού το έψαξαν βρήκαν ότι φταίει ο Μάρξ. Οπότε αυτούνου του φταίει ο Καρλ Μάρξ. Ωραίος. Ωραίος. Γαμάτος.
Εδώ περνάμε τώρα στους άλλους, σκατάστους φασίστες, στους αναρχικούς φασίστες, λέει από κάτω. Από όλα έχει ο Μπαξές. Πάρτε κόσμε, το πανηγύρι η Ελλάς. Απέραντο σαλόνι με βεράντα στον πρώτο όροφο, όχι στον πρώτο όροφο, στο ισόγειο. Τα δωμάτια, τα μπάνια. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε κάποια γκράφιτι και λέει Golden Beams. Golden Beans, όχι ο Mr. Bean, είναι τα χρυσά φασόλια. Καραμαλής Παπανδρέου. Α, αντί για Golden Boys, γίνανε Golden Beans. Εδώ ο ερωτευμένος έχει τη Λένα. Συνεχίζω την περιήγηση στο ισόγειο. Ωραίο δωμάτιο με θέα προς τις κορφές Όρνιο και Καραμπόλα. Γεια σας. Είδα την εκπομπή «Η Μηχανή του Χρόνου» για τη βίλα του Απριλιανού δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου και επισκέφτηκα το χώρο. Έγραψα μερικά πράγματα και για να μην ξεχάσω θα μου επιτρέψετε να τα διαβάσω. Λίγα πράγματα για τη ζωή του. Εδώ πρέπει να τονίσω ότι πρεσβεύαμε, αυτός βέβαια πρέσβευε τελείως εκ διαμέτρου πολιτικά αισθήματα από εμένα. Αυτός ήταν δεξιός, φοβερός αντικομμουνιστής. Εγώ είμαι στον αντίποδα, δηλαδή είμαι κομμουνιστής, όχι γυαλατζής σαν τον Τζίπρα, αλλά το στυλ ορθόδοξος κομμουνιστής, το στυλ του Μάο Τσετού και του μεγάλου ήρωα της Ρώσικης Επανάστασης, του Ιωσήφ Στάλιν. Οπότε δεν θα κριτικάρω τώρα το έργο και τις πράξεις του Γεωργίου Παπαδόπουλου, τον οποίον εδώ πρέπει να τονίσω, αν και ταξικός εχθρός μου, του αναγνωρίζω την ιδεολογία, γιατί πίστευε σε μια ιδέα, πίστευε σε κάτι. Μπορεί να πίστευε στον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον κομμουνισμό, την αθεία, στους 12 θεούς. Δεν πίστευε στο χρήμα, είχε ιδεολογία. Βέβαια οι πράξεις του δείξανε, όπως και αυτή η βίλα που στέκομαι από κάτω της και έχω ανεβάσει στο βίντεο, ότι το αγάπησε το χρήμα. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λεωχώρι της Αχαΐας το 1919. Μετά μετακόμισε οικογενειακά στην Πάτρα, όπου τελείωσε το τρίτο γυμνάσιο. Ήτανε κοντοχωριανός του Γεωργίου Παπανδρέου, τον αυτοαποκαλούμενο γέρο της Δημοκρατίας, και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Στυλιανού Πατακού, ο Γεώργιος ο Παπανδρέου είχε βαφτίσει τον Γεώργιο Παπαδόπουλο. Είχε, ο πατέρας του λεγόταν Χρήστος και ήταν δάσκαλος και είχε τέσσερα αδέλφια, τέσσερους αδελφούς. Το 1940 απεφύτησε από τη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων. Κατόπιν ενεγράφει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, αλλά δεν απεφύτησε, δεν επεράδωσε τις σπουδές του. Στην κατοχή, σύμφωνα με μαρτυρίες, χωρίς να υπάρχουν και 100% αποδείξεις, αλλά λογικά πρέπει να αληθεύουν, υπηρέτησε σαν μέλος των ταγμάτων ασφαλείας στην Πάτρα και έπαιρνε και αμίβωτο, έτσι, για τις υπηρεσίες, εντός εισαγωγικών υπηρεσίες, που προσέφερε στους Γερμανούς και τους Γερμανοτσολιάδες Έλληνες. Ω, θα γκρεμοτσακιστώ. Έλαβε μέρος στον εμφύλιο πόλεμο, στην εμφύλια σύραξη από το 46 έως το 49, στο πλευρό των δεξιών και των Άγγλων. Ήταν στρατοδίκης και ένας από τους δικαστές που καταδίκασε εις θάνατο το 1954 τον ήρωα Νίκο Μπελογιάννη, από την Αμαλιάδα ο Μπελογιάννης. Κατά τη δεκαετία του 50 υπήρξε μέλος του ΙΔΕΑ ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος,
όπου ιδέα σημαίνει ιερός δεσμός Ελλήνων αξιωματικών. Το 1961 προήχθησε αντισυνταγματάρχη και δημιούργησε, γιατί είχε το μικρόβιο της πολιτικής μέσα του, μία παράνομη οργάνωση στο στρατό, η οποία ονομαζότανε ένα, το ένα το αριθμητικό, στο στρατό. Ένα στο στρατό. Ως στέλεχος της ΚΙΠ ήταν ένας από τους κύριους ενορχιστρωτές του σχεδίου Περικλής. Βέβαια πήρανε τον Περικλή, τον κατεξοχή δημοκράτη Αθηναίο πολιτικό, για να καταστρώσουν το σχέδιο το οποίο προσπαθούσε με αντιδημοκρατικούς και με βασανιστήρια, με μεθόδους πραξικοματικούς, να καταστήλουν τη δράση της ΕΔΑ και την εξάπλωση του κομμουνισμού στη χώρα. Αντίστοιχα ό,τι γινόταν με το ΜακΑρθουρ στις Ηνωμένες Πολιτείες, την ίδια εποχή ήταν. Όταν, εδώ να πούμε ότι όταν πέτυχε, τέλος πάντων όταν πέτυχε το πραξικόπημα στις 21 του Απρίλη του 67, ορκίστηκαν στη Μητρόπολη, οι πραξικοπηματίες ορκίστηκαν πάντα πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, έτσι το τρίπτυχο, ορκίστηκαν από τον Αρχιεπίσκοπο Ελλάδος, το Χρυσόστομο το δεύτερο, γιατί η Εκκλησία όπως πάντα βολεψάκιας, βολεψηματίας είναι, πάντα με τις ισχυρούς πάει. Αν καμία πρώην πόρνη, χορεύτρια, στριπτιζές είχε λεφτά, δεν την αναγνώριζε. Μόλις όμως γερνούσε αυτή, δεν πέρναγε η μπογιά της και από πόρνη γινότανε, προσέγγιζε την Εκκλησία και δόριζε την περιουσία της, η Εκκλησία την ανακήρυξε Αγία. Θεοδώρα, Αγία Παρασκευή, πολλές και διάφορες μεγαλούργησαν στους χώρους της Εκκλησίας, αφού βέβαια πρώτα μεγαλούργησαν στα μπαράκια, έτσι. Το 1968 διέφυγε από την απόπειρα που δημιούργησε, που έκανε εναντίον του Αλέξανδρος ο Παναγούλης, ο οποίος συνελήφθηκε και καταδικάστηκε 2 φορές σε θάνατο, παρέμεινε 5 χρόνια στη φυλακή και μετά με τη βοήθεια των ξένων δυνάμεων και της Ιταλίδας δημοσιογράφου Οριάνας Φαλάτσι, η οποία είχε σχέση με τον Αλέξανδρο Παναγούλη, δεν εκτελέστηκε, έμεινε 5 χρόνια στη φυλακή και μετά τη μεταπολίτευση αφέθηκε ελεύθερος. Η πτώση του άρχισε όταν τον Οκτώβριο του 1973, στον 4ο Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο, τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, δεν παραχώρησε τη στρατιωτική βάση της Σούδας για ανεφοδιασμό των Ισραηλινών δυνάμεων από τους Αμερικάνους. Τότε είχε εκνευριστεί πάρα πολύ ο Χένρι Κίσιγκερ, ο Εβραίος Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, και ήταν το... από εκεί ξεκίνησε η καταρρεύσή του. Τον επόμενο μήνα, με τα γεγονότα της 17 Νοέμβρη του Πολυτεχνείου, της 17 Νοέμβρη του 1973, έγινε η πτώση του και στις 25 του Ιδίου μήνα ανάλαβε ο ταξίαρχος ο Δημήτριος ο Ιωαννίδης, όπου περιόρισε τον Παπαδόπουλο σε περιορισμό κατοίκων. Μετά, όταν έγινε με τα γεγονότα της Κύπρου και την πτώση της στρατιωτικής κυβέρνησης, το 1974 ήθελε ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος το 1974 ήθελε να δημιουργήσει πολιτικό κόμμα. Δεν του έδωσαν όμως αυτό το δικαίωμα οι τότε πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Όλοι οι Απριλιανοί πραξικοπηματίες εκτοπίστηκαν σε ένα τρομερό ξενοδοχείο στο λιμάνι της Τζιάς, της Σκαίας, όπου παρέμειναν κατοίκον περιορισμό μέχρι να γίνει η δίκη τους. Η δίκη τους κράτησε περίπου ένα μήνα, έγινε το 1975, και βασικός κατήγορος και αυτός που στοιχειοθέτησε το νομικό πλαίσιο για να διεξαχθεί η δίκη ήταν ο Αλέξανδρος Λικουρέζος. Όλοι οι πραξικοπηματίες καταδικάστηκαν εις θάνατον, αλλά μετετράπη η ποινή τους σε ισόβια δεσμά. Το 1992 έρχεται ο
ο πατέρας του σημερινού υποψήφιου κυβερνήτη της χώρας, του Κούλη, ο παλαιός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, και ήθελε με δικό του βούλευμα το 92 αυτό να αφήσει ελεύθερο τον Γεώργιο Παπαδόπουλο και όλους τους χουντικούς. Όμως προς τιμή του ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής, ο πρεσβύτερος από την πρώτη των Σερών, έθεσε βέτο και είπε το γνωστό: όταν λέμε ισόβια εννοούμε ισόβια, θα μείνουν μέσα. Ο Γεώργιος ο Παπαδόπουλος μετέπειτα, λόγω προβλημάτων υγείας, θα μπορούσε να εξέλθει, παρέμεινε όμως, γι' αυτό τον, κατά κάποιο τρόπο τον υποστηρίζω, έμεινε πιστός στα πιστεύω του, της κοινων ρήμας υπηθόμενη, έμεινε δηλαδή σε αυτά που πίστευε και πέθανε από καρκίνο του προστάτη το 1999 σε ηλικία 80 ετών στο Γενικό Λαϊκό Νοσοκομείο της Αθήνας. Ο τάφος του βρίσκεται στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Λίγα πράγματα για την προσωπική του ζωή. Είχε παντρευτεί 2 φορές. Την πρώτη φορά το 1942 την Νίκη Βασιλιάδη, με την οποία απέκτησε ένα γιο, το Χρήστο, ο οποίος τελείωσε τις σπουδές στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έκανε μεταπτυχιακά στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και έμεινε μόνιμα, και μία κόρη τη Χρυσούλα. Πολύ αργότερα, και αφού διατηρούσε για 10 χρόνια παράνομο δεσμό με τη Δέσποινα Σερέτη, την επωνομαζόμενη Δέσποινα Παπαδοπούλου, την παντρεύτηκε, και επειδή τότε η νομοθεσία το 1968 δεν υπήρχε το διαζύγιο στον ελληνικό χώρο, έπρεπε οι δύο υποψήφοι προσχωρισμό έπρεπε να κάνουν συνενετικό διαζύγιο, να περιμένουν 5 χρόνια, να αποδείξουν ότι μένουν σε χωριστές κατοικίες, ότι δεν συναντιόνται, για να εκδοθεί διαζύγιο. Ο Παπαδόπουλος με τη δύναμη του χουντικού νόμου έβγαλε ένα νόμο 24 ωρών όπου επιτράπει το αυτόματο διαζύγιο, και μαζί με αυτό να χωρίσανε και άλλα 25-26 ζευγάρια, κολλητοί του βέβαια, χωρίσαν τις γυναίκες του και παντρεύτηκαν τις αγαπημένες τους. Εδώ να πούμε τώρα, εδώ υπάρχει η ματαιοδοξία και η αλαζονία του ανθρώπινου μέρους, όλων των ανθρωπίνων όντων. Το χρήμα που διαβάλει συνειδήσεις ο Γεώργιος ο Παπαδόπουλος, ο υπέρμαχος της πατρίας, θρησκείας, οικογένειας, δεν άντεξε τον πλούτο και είχε 3 κατοικίες. Μία εξοχική Ανδριανού 27 στο ψυχικό, η κύρια κατοικία του, στο ψυχικό βέβαια, δεν πήγε στην Τραπετσόνα, ψυχικό. Είχε τη βίλα του Αριστοτέλη ο Νάσης στο Λαγονίσι, την οποία του είχε παραχωρήσει ο Νάσης έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων, έτσι, τίποτα δεν γίνεται δωρεάν, στο κεφάλαιο. Και υπήρχε και αυτό εδώ το σαλέ, το ορειβατικό καταφύγιο, παρότι ήταν εθνικός δρυμός και απαγορεύεται να χτιστεί κάποιο χτίσμα, 400 τετραγωνικά μέτρα, κόστισε 100 εκατομμύρια ποσό, πάρα πολύ μεγάλο για τα δεδομένα της εποχής. Οπότε είχε 3 σπίτια και αναλόγως τη διάθεση της, τέλος πάντων, και τα ερωτικά του, κατέληγε σε ένα από τα 3. Εδώ να πούμε ότι υπήρχε στρατιωτική φρουρά λίγο πιο κάτω, υπήρχε ελικοδρόμιο, υπήρχαν ραντάρ, υπήρχε διπλή περίφραξη, και γενικά ήταν ένας πολύ ελεγχόμενος χώρος. Τα ραντάρ είχαν εμβέλεια 300 μέτρα, δηλαδή με κάμερες μπορούσαν να δούνε τους οποιονδήποτε ερχότανε. Βέβαια με το θάνατο του Παπαδόπουλου και τη μεταπολίτευση έπαψε πλέον το κτίριο να συντηρείται, ήλθε η φθορά του χρόνου, η λαιλασία από αυτούς τους ευγενέστατους κύριους, τους Ρωμά όπως αποκαλούνται, και το ρήμαξαν. Και ήρθε το 2007 η καταστροφική πυρκαγιά της Πάρνηθας να το αποτελειώσει. Αυτά για το Γεώργιο Παπαδόπουλο, ο οποίος καλός ή κακός είναι ένα ιστορικό πρόσωπο. Βέβαια για εμάς τους αριστερούς είναι, εντάξει, είναι μια όχι λέρα, αλλά τέλος πάντων δεν μπορώ να πω ότι ήταν άξιος θαυμασμού. Αυτά, φιλιά στους Έλληνες ορειβάτες.